Τα μέτρα για την αντιμετώπιση τη διασπορά του κορονοϊού έχουν νεκρώσει και την πόλη του Καρλοβάσου. Η οικονομική δραστηριότητα είναι σχεδόν μηδενική. Κίνηση χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν Σε έχει κυκλοφορεί κόσμο καθόλου. Α, πολύ ελάχιστο. Δηλαδή. Εντάξει, είμαστε. ξέρω εγώ θα με, θα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν ξέρω τι Μιλώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, τόνισε ότι για κάθε μήνα που είμαστε στο καθεστώ καραντίνα, άμεσα η οικονομία χάνει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάνουμε περίπου 3 μονάδε του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο το μήνα σε τζίρο. Αν κρατήσουμε μέχρι το Μάιο, θα να διαχειρίσουμε και θα μπορούμε να είμαστε σε μια ύφεση του 3, 4 ή 5%. Εάν κρατήσει και τον Ιούνιο, Προσθέστε άλλε τρει μονάδε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδη. Το Καρλόβασι προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να επιταχύνει το βηματισμό του στον τομέα του τουρισμού. Από τη μία, όμω, η αβεβαιότητα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει και φυσικά τα μέτρα για τον κορονοϊό και η παγκόσμια οικονομική κρίση έχουν δημιουργήσει σοβαρό κλίμα βεβαιότητα για την φετινή τουριστική περίοδο. Συνολικά 117.706 Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν τα νησιά Λέσβο, Χίο και Σάμο το εννιάμινο από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2019. Ειδικότερα, η αφήξη επισκεπτών μεσοτελωνίων από την Τουρκία έως και το Σεπτέμβριο του 2019 στην Λέσβο ανήλθαν σε 35.999 αυξημένε κατά 4,46% σε σχέση με το 2018. Στην Χίο πέρασαν από τι θαλάσσιε πύλε εισόδου 50.608 τουρίστε, ενώ την Σάμο επισκέφθηκαν 31.107 άτομα προερχόμενα από την Τουρκία. Η αγορά της Τουρκίας εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική για τα νησιά της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζονται λόγω της τρέουσας οικονομικής αλλά και γεωπολιτικής κατάστασης. Βέβαια, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι για το τι πρόκειται να γίνει με τι άλλε διεθνεί αγορέ αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το αντίστοιχο διάστημα, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, στην ΣΑΜΟ έφτασαν με απευθεία εξωτερικού 132.674 επισκέπτε από 17 χώρε και συγκεκριμένα από Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιταλία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία. Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Σερβία, Τσεχία και Φιλανδία. Χώρες οι οποίες οι περισσότερες από αυτές δοκιμάζονται πολύ σκληρά από την επιδημία του κορονοϊού.